Άκουσα κάποιες δηλώσεις που κάνατε. Θεωρείτε ότι η απόφαση του δικαστηρίου για απόλυση του Οδυσσέα είναι ουσιαστικά μια φήμωση των ανεξάρτητων θεσμών, των ανεξάρτητων αξιωματούχων? Ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης δεν εμπήκε εκθέσει στην ηλεκτρική υπηρεσία. 10 Έχει χρόνια. μια μακροχρόνια 10 χρόνια. Παρουσία και ένα μακροχρόνιο έργο. Άρα, οδηγούμενος στο δικαστήριο για ανάρμοστη συμπεριφορά και έχοντας το αποτέλεσμα που έχουμε, πλέον δεν υπάρχει τίποτα για επιστροφή, είναι όλα επιτάπητος. Μάλιστα. Και μιλούμε για τρεις θεσμούς ανεξάρτητους και τους πλέον ακριβοπληρωμένους θεσμούς της Δημοκρατίας που τους πληρώνει ο Κύπρος προλογούμενος. Σωστό, πολλά τα λεφτά. Και είναι καθαρά ανεξάρτητοι. Ακριβό μεροκάματο. Τεράστιο. Και δεν έχουν να πάθει και κανένας τίποτε, διότι είναι ανεξάρτητοι θεσμοί, καλά πληρωμένοι θεσμοί. Ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης για όλα αυτά τα χρόνια επιτέλεσε ένα σημαντικό έργο και ετοίμησε και την καρέκλα του, ετοίμησε και το μισθό που έπαιρνε και βοήθησε πραγματικά τον τόπο και διέσωσε ούκο λίγα εκατομμύρια με τον τρόπο που ενεργήσε ως γενικός ελεκτής. Και δεν έχει μόνο εκτίμηση στο χώρο του Κοινοβουλίου, στο ευρύτερα στον Κυπριακό λαό, αλλά και στο εξωτερικό. Επέρναμε εγκομιαστικά σχόλια για την ηλεκτρική μας υπηρεσία. Γι' αυτό το τιμήσατε κιόλας με τον τρόπο που το κάνατε στην Επιτροπή Ελέγχου. Το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Δεν κάνετε, διακόψετε συνεδρία. Ανεβλήθηκε η συνεδρία. Ανεβλήθηκε η συνεδρία, μάλιστα. Μάλιστα. Και ήταν ομόφωνο. Ομόφωνο από όλους τους συναδέλφους. Μάλιστα. Και όλοι θετικοί. Μάλιστα. Επιπλέον θέλω να πω το εξής, ότι η Σουηδία, που θεωρείται μια προοδευτική χώρα, πρόσφατα είπε. Εκεί είχαν συμβούλιο, όπως σκοπείται να γίνει τώρα εδώ με τις προτάσεις της κυβερνήσεως. Ήταν πενταμελές ελεκτικών συνέδριων, όπως έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπε, κύριε, εμείς έχουμε δοκιμάσει αυτό το πολυμελές σύστημα και δεν το υιοθετούμε, θα υιοθετήσουμε το σύστημα που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά σίγουρα οι άνθρωποι που κάθονται σε αυτά τα αξιώματα είναι πολύ σημαντικό ποιος είναι. Ναι. Προηγουμένως είχαμε και άλλους ελεκτές. Το έργο ήταν σε τελείως διαφορετικό επίπεδο ή μηδενικό, θα έλεγα. Άρα εδώ δικαιολογείται την εξέλιξη αυτή σε ελεκτικό συμβούλιο? Όχι, καθόλου δεν είναι δικαιολογό. Να σας πω το εξής, μισό λεπτάκι. Μου το είπατε μόνος σας. Ο Οδυσσέας ο Μιχαηλίδης έχει παράξει σπουδαίο έργο. Έχει βγάλει στην επιφάνεια καταγγελίες κατά της διαφθοράς, υποθέσεις πολλές κτλ. Η προηγούμενη δεν έχει κάνει σπουδαίο έργο. Που ήταν μονομελή. Κατά γενικείο, ναι, μονομελή. Ναι. Και γενική ομολογία. Ο επόμενος δεν ξέρεις, αν μιλάμε για μονομελές, ναι, δεν ξέρεις αν θα παράξει έργο. Άρα θα πρέπει να το διασφαλίσεις αυτό. Παρόμοια φαινόμενα έχουμε και αλλού και είναι θέμα σχολής και αντίληψης. Εγώ εκείνο που λέω είναι αυτός που ηγείται έχει τεράστια σημασία. Έχει, βέβαια ότι έχει. Άρα είναι, εγώ θεωρώ ότι το μονοπρόσωπο απεδείχθη στην πράξη όταν είναι σωστός, σωστή επιλογή. Και θα ήταν μία από τις λίγες πράξεις που έκαμε ο κ. Αναστασιάδης που ήταν σωστή επιλογή ο Οδυσσέας. Ναι. Και το έργο και το αποτέλεσμα είναι εκεί. Βέβαια, αλλά... Τώρα, ερχόμενοι ναι. στην αποπομπή του ανθρώπου αυτού με τον τρόπο που τραπέψα, το μόνο που δεν τον είπα σχιζοφρενή. Δεν γίνεται το δικαστήριο, το οποίο. Το δικαστήριο είναι ένα όργανο ουδέτερο. Ακούει τις δύο πλευρές και αποφασίζει. Δεν πρέπει να αποφασίζει έτσι ξεκάρφωτα και να λες, δεν είναι σημασία στη δημοφιλία του. Καλά, είναι διερωτήθηκα γιατί είχε δημοφιλία. Έκανε καλυστία, είναι ομορφόπεδο, είναι για το έργο του που είχε δημοφιλία. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να βάλει ως νομικό επιχείρημα ότι επαρασύρθη από τη δημοφιλία του. Και πού το βρήκαν αυτό? Ή να λες ότι έκανα μία ιστοσελίδα και. Αυτά τα πράγματα από νομική άποψη είναι παντελώς ναι, αλλά, να υπάρχει. Αγαπητέ μου, εγώ να κάνω το συνέργο του διαβόλου εδώ. Όμως, ναι. οι χαρακτηρισμοί που το απεδόθησα. Ναι. Καλά, τούν τη δεκαετή πορεία του ανδρός, ολόκληρο δικαστήριο δεν είναι διαπίστωση ότι είχαμε και κάποια αντικειμενικά σωστά πράγματα. Εγώ δεν είμαι, νομικός εγώ, αλλά φαντάζομαι μα δεν και το δικαστήριο δικάζει με τα δεδομένα που έχει μπροστά του. Όχι ούτε με συνέστημα και δεν πρέπει συμφωνούμε να είναι απόλυτα. Έτσι πρέπει να είναι. Απόλυτα συμφωνούμε, αλλά όταν πρέπει να πεις στον κόπο να διαβάζεις την απόφαση. Και ασφαλώς, η απόφαση του δικαστηρίου, αυτό που λέγεται, είναι σεβαστή και ούτω καθεξής. Μα η απόφαση είναι απόφαση. Είναι τελεσίδικη η απόφαση. Δεν την αλλάζει κανένας. Ναι. Και η απόφαση των δικαστών ξέρουν και ήδη οι δικαστές. Δεν μιλούμε για δικαστές επαρχιακούς πρωτοδιορίστους. Μιλούμε για
για δικαστές οι οποίοι έχουν εμπειρίες και ούτω καθεξής. Η απόφαση τους κρίνεται. Και κρίνεται τόσο ουσιαστικά, τόσο νομικά, τόσο αντικειμενικά, όσο και πραγματικά. Είναι πολλοί παράγοντες. Αλλά και ήδη γνωρίζουν ότι έγραψε μια απόφαση, αυτή την έγραψα, αλλά οι χαρακτηρισμοί που απέδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο είναι πρωτόγνωροι σε δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι η πρώτη δικαστική απόφαση που διαβάζουμε. Υπάρχουν σωρία δικαστικές αποφάσεις. Ναι, άρα, επειδή είσαι νομικός, θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Αυτοί δικάζουν με βάση τα θέματα που έχουν μπροστά τους, με βάση αυτά τα στοιχεία που έχει δώσει και κατηγορεί τον Οδυσσέα ο Γενικός Εισαγγελέας. Δεν δικάζουν γενικά και τώρα, δεν δικάσαν το έργο του. Κατανοητόν αυτό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Όταν εξετάζεις και αποπέμπεις και λες ότι τούτος είναι ανίκανος, εξετάζεις τη διαδρομή. Είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Κοιτάξτε τι έγινε στην εισαγγελία. Στην εισαγγελία πληρώσαμε αρκετές χιλιάδες, φαίνεται, για να ξέρει. Ο άνθρωπος μαζέψα στοιχεία για 4 χρόνια. Δηλαδή μόνο όταν φταρνιζόταν ο Οδυσσέας δεν το γράφα. Ναι. Όμως επήγα στο δικαστήριο. Αυτή ήταν η θέση του εισαγγελέως. Και η εισαγγελία ετοίμασε αυτό το υλικό και το πήρε. Αυτό το υλικό υιοθετήθηκε χωρίς καμιά περιστροφή. Το πώς και γιατί ασφαλώς νομικά ελέγχεται. Νομικοί δεν είναι μόνο οι δικαστές. Έγινε δίκαιη δίκη, πιστεύεις? Αυτό θα εξεταστεί στο ΕΔΑΤ. Νομίζω είναι από τα θέματα που μόνο αυτό μπορεί να εξεταστεί. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι τελεσία δίκη, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, αλλά για αυτό που λέτε τώρα. Η αποζημίωση αλλάζει. Είναι δίκαιη δίκη, θα εξεταστεί, φαντάζομαι, θα προσφύγει στο ΕΔΑΤ. Όμως εκείνο που θέλω να θίξω, αγαπητέ μου Ανδρέα, είναι το εξής. Αυτοί οι ανεξάρτητοι θεσμοί που έχουμε πλέον έχουν δοκιμαστεί στην πράξη. Και η πιο ιερή αγελάδα είναι το Σύνταγμα μας. Αυτό που καθορίζει το Σύνταγμα, το ανάρμοστο που μπορεί να εκδιώξουν κάποιον, με αυτήν την απόφαση άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Δηλαδή μπορεί να διώχνουν όποιον θέλουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Το ανάρμοστο πρέπει να περιοριστεί και να καθοριστεί τι είναι αρμόζον και τι ανάρμοστο. Δεν μπορεί να είναι γενικό. Πολύ εύκολα μπορεί να σε χαρακτηρίσει κάποιος ανάρμοστο και να. Διότι, να σου πω μια λεπτομέρεια την οποία μου έκανε εντύπωση. Λέει το δικαστήριο στην απόφαση ότι επηρεάστη το τεκμήριο της αθωότητος του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως. Μα εγώ δεν είδα να είναι κατηγορούμενος καμιά ημέρα ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Όχι. Το ότι είναι κατηγορούμενος. Προδικαστικά υπάρχει αυτό. Το τεκμήριο της αθωότητος δεν υπάρχει. Ασφαλώς, αλλά μιλούμε για τη δικαστική διαδικασία. Ναι. Αναφέρεται στην απόφαση ότι το επηρέασε ο ελεκτής με τις διατυπώσεις του. Μα όταν εγώ διατυπώνω για τον κύριο Ανδρέα ότι δίστροπος σημαίνει επηρεάζω, είναι κατηγορούμενος και τον επηρεάζω. Δηλαδή, αν έχω διαφωνία με κάποιον στη συζήτηση, άλλον είναι ο κατηγορούμενος, άλλον είναι η συμπεριφορά κάποιου ή άλλον είναι η άποψη του. Έχουμε μπλέξει πράγματα τα οποία από νομικής πλευράς είναι καθορισμένο τι είναι κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος είναι αυτός που καθορίζει η δικονομία και ο ποινικός κώδικας και είσαι κατηγορούμενος. Και εκεί υπάρχει διαδικασία. Αλλά σε συζητήσεις ελεύθερες στο πεδίο της εκτελεστικής εξουσίας που είναι μια ζώσα πραγματικότητα, δεν μπορεί να τα αρπάξει αυτό και να πει είναι υποκατηγορία. Είναι κατηγορούμενο. Ναι, αλλά άμα με λες αν αφήνει υπονοούμενο ότι είμαι διεφθαρμένο. Μα είναι ένα θέμα αυτό. Μα δεν είναι με τα υπονοούμενα που μιλάω γενικά εγώ. Ή δεν μπορεί να λες ότι είχε δημοφιλία. Καλά, άμα έχει δημοφιλία, είναι να τον κρεμάσουμε. Τι θα κάνω. Ή αν σου κάνω μια ιστοσελίδα και πούνε φίλοι του Ανδρέα του Δημητρόπουλου και σου γράφουν εκεί άλλοι μεν έτσι αλλιώ. Είσαι υπεύθυνο εσύ. Με αυτά στην δικαστική απόφαση. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά όμως, ότι είχε δημοφιλία, ναι. Δεν ήταν τυχαίο. Ακούστε, επειδή το Σύνταγμα θεωρείται ιερέα η Ελλάδα, εγώ λέω μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα με τις προτάσεις που φέρνει η κυβέρνηση είναι μια καλή ευκαιρία, πρέπει να γραφτεί ένα εξυπαρχής, να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα των ανεξαρτήτων αξιωματούχων και των εξουσιών τους. Πρέπει να καθοριστούν και να μπουν γραμμές οι οποίες να μην επιδέχονται τόση μεγάλη ελαστικότητα. Εξάλλου, το ισχύον πάνω από το Σύνταγμα είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα εμείς, κάλλιστα, μπορούμε να καθορίσουμε και να περιορίσουμε πράγματα τα οποία να μην επιδέχονται τόσο μεγάλου εύρους και να δίνεται ευκολία είτε στο δικαστήριο, είτε στον εισαγγελέα, είτε στη Βουλή να δίνουν ερμηνείες με τόση ευρύτητα. Διότι το τι είναι αρμόζον και το τι είναι ανάρμοστον, θέμα καθορισμού.
Είναι όπως τον τάφουν τα Union Fed. Χωράει πολλά πράγματα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας είπε ότι θα γίνουν αλλαγές στην ηλεκτρική υπηρεσία αλλά και στην νομική υπηρεσία. Θα έχουμε αλλαγές. Άκουε, αγαπητέ μου Ανδρέα, σε τούν τον τόπο είναι παραδεκτό ότι βρίσκουμε από κλοπές και σκάνδαλα. Την ευθύνη την έχει η εισαγγελική αρχή. Και δεν είναι η σημερινή εισαγγελία. Η εισαγγελία εξάλλου τούτη 4 χρόνια έχουν. Το θέμα δεν είναι πρόκειται τώρα επί των ημερών των σημερινών εισαγγελέων. Το θέμα είναι διαχρονικό. Άρα το θεσμό του εισαγγελέα, όπως λειτουργεί, πρέπει να τα ξαναδούμε. Πρέπει να ξέρουμε και να καθορίσουμε με ποια ευκολία γίνεται, διότι είναι πολύ εύκολο σήμερα, με την απόφαση του δικαστηρίου, όπως εξεδόθηκε, καταρχήν δεν θα μπορεί να μιλά κανένας. Εμπήκε φήμωτρο, όπως είναι η αντιποδητική απόφαση. Διότι πολύ εύκολα μπορεί να σου στείλουν για ανάνομη συμπεριφορά και να βρει άκρια. Άρα, τούτα ουδέν κακό να μην καλού. Με αυτήν τη θεσμική αναπροσαρμογή που πρέπει να γίνει, θα καθορίσει πλαίσια και να περιοριστούν τα ζητήματα εφού ετάχθη ο καθένας. Και η εισαγγελική μας αρχή απεδείχθη στην πορεία των χρόνων ότι δεν απέδωσε εκείνο που αναμένεται. Δεν μιλάς μόνο για τους τελευταίους, έτσι, μιλάς γενικότερα, ναι. Με τον τρόπο που ενεργούσαμε όσο δαμε, η διαφθορά και οι σύψη κυκλωμές ήταν έτσι καρποφόρο πεδίο δράσεως. Τώρα βλέπεις τον και έγιναν εγκλήματα καθοσιώσεως, τεράστια εγκλήματα που δεν χρειαζόταν να έχεις και μαρτυρία. Ας πούμε να σου πω ένα κλασικό και κραυγαλαίο παράδειγμα. Τον καιρό που έγινε το χρηματιστήριο. Έβγαιναν οι διοικητές των τραπεζών και έλεγαν η μετοχή μας θα πάει πάνω και άλλο πάνω και άλλο πάνω. Και μάλιστα οι διοικητές ήρθαν στην Επιτροπή Ελέγχου που προέδρευε ο κ. Πουργουρής και το παραδέχθηκαν ενώπιον ενωπής. Και η εισαγγελική αρχή δεν έδωσε το φίδι. Άλλο παράδειγμα, των τραπεζών. Εστέλναν οι τράπεζες για τα περιβόητα εξώγραφα, βρίσκαν τον αγρότη μέσα στο γράφι του που είχε 100.000 και του λέει: Ελά, κύριε Γιάννη μου, εδώ και θα σου κάνω πλούσιο, θα ανταβάλει και τα κάνει αξιόγραφα. Αυτές είναι αλήθειες. Αυτά όλα μέρα μεσημέρι, οι εισαγγελικές αρχές που ήταν. Ναι. Και τώρα εθιχτήκαν οι εισαγγελικές αρχές γιατί είχε ανάρμοστη συμπεριφορά. Τώρα, να σε ρωτήσω μια. Άρα πρέπει να μπουν μια τάξη τα πράγματα. Να μπουν τάξη. Δεν μπορεί να συνεχίσει τον τόπο. Έτσι λέει ο πρόεδρος, θα μπει τάξη. Ναι, αλλά. Ο δικός σας πρόεδρος είναι, δεν είναι δικός μου. Δεν είναι ο δικός μας πρόεδρος. Είναι ο πρόεδρος. Το στηρίζετε. Είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το στηρίζετε εσείς. Αυτός ο πρόεδρος εξελέγει για 5 χρόνια θα εφαρμόσει την πολιτική του. Ευελπιστώ ότι οι συνεργάτες και ο πρόεδρος καταλαβαίνουν καλά. Ότι πρέπει να ενεργήσουν κατά τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε οι θεσμοί να είναι σωστοί, δίκαιοι και αποτελεσματικοί και να μην αναλωνόμαστε σε τέτοια περιστατικά όπως συνέβη με τον Οδυσσέα, όταν ένας σωστός άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, αποπέμπεται με τον τρόπο που απέμπεται. Να σου πω κάτι τελευταίο, θέλω να μου πει. Εγώ κατάλαβα τουλάχιστον ότι ο Οδυσσέας άφησε ανοιχτή την πόρτα για εμπλοκή του στην πολιτική. Το κατάλαβες και εσύ αυτό. Εντάξει, δεν θέλω. Ή μόνο εγώ. Κοίταξε, στη συνείδηση του κυπριακού λαού. Ναι. Σήμερα είναι ένα πρόσωπο που είναι δικαιωμένο. Έχει καμιά. Θέλει πολύ να το καταλάβει. Σωστό και αυτό. Αν είχε εκλογές αύριο και ήταν υποψήφιος ο Οδυσσέας, ήταν να. Ασάρρωση. Να και... Ασάρρωση. Ναι, αυτό λέω τώρα. Μπορεί να είναι, βλέπεις το ενδεχόμενο. Πολιτικό. Είσαι πολιτική, θέλω τη σκέψη να μου κάνει ανάλυση. Βλέπεις το ενδεχόμενο ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ένας υποψήφιος το 28 της αντιπολίτευσης. Είναι πολύ φυσιολογικό να σκεφτεί ο καθένας και θεωρώ ότι είναι να δικαιωθεί στην πορεία ο Οδυσσέας και μου είπαμε πολύ θα ξεχάσει. Ένας λαός που πεινά όλη μέρα δεν θα ξεχάσει κανένας. Όχι, δεν μπορεί να ξεχάσει, γιατί αν φτάσουμε να ξεχάσουμε τότε καλή νύχτα μας. Είναι φυσικό να προηγούνται στον χρόνο. Εντάξει, κάποια πράγματα ναι, αλλά ο άνθρωπος φαντάζομαι δεν θα πάει σπίτι του, κοίταξε, θα παραμείνει και θα λέει πράγματα. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ήταν φοιτητής στο Πολυτεχνείο, ήταν αριστούχος. Μάλιστα, οι σημειώσεις. Τον ήξερες από παλιά, εσύ. Όχι, τον έμαθα. Τον έμαθα στην Πολύνδρα αντιπροσώπου. Αλλά όταν ρώτησα ποιος είναι ο κύριος, φοιτησε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μάλιστα οι σημειώσεις του πήραν άδεια οι καθηγητές του και τις έδιναν και στους άλλους φοιτητές. Πήρε 100% ο άνθρωπος. Και είναι πολλά, έχει και πολλά πτυχία, ξέρεις. Ναι, σας λέω ότι η μοναδική από τις λίγες πράξεις που είχαμε σωστές ο κύριος Αναστασιάδης. Το μετάνιωσε όμως. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, ελπίζω να μην το μετανιώσει, αλλά ήταν μια σωστή επιλογή. Αλλά σήμερα, ύστερα από 10 χρόνια, είπαμε: Ω, δεν μας κάνει τούτος. Πρέπει να τον στείλουμε και είναι ανίκανος. Και εκείνο που με ενόχλησε στην προκειμένη περίπτωση είναι η ισορία και η πλειάδα των χαρακτηρισμών που επιδόθησε. Δεν μπορεί να γίνεται από. Τον ισοπαίδωσε. Έμα δεν γίνεται. Δεν είναι σε δικαστική απόφαση. Κάτσε τώρα, με συγχωρείτε. Αμφισβητεί την απόφαση του δικαστηρίου τώρα εσύ. Η απόφαση του δικαστηρίου από την ώρα που την υπογράψουν οι δικαστές μας και βάλουν την υπογραφή τους πρέπει να ξέρουν ότι θα κρυθεί. Όπως κρίνομαι και εγώ ως βουλευτής και εσύ ως δημοσιογράφος. Ναι, αλλά ανεξάρτητα αυτή είναι υπεράν όλων.
Δεν είναι κανένας υπεράνω όλων. Ανεξάρτητα. Πληρώνουμε τους καλά τους δικαστές μας για να βγάλουν αποφάσεις. Πληρώνουμε τους καλά τους βουλευτές μας για να νομοθετούν. Τους μόνους... Όχι, μην πεις για μας. Δεν με αφήσεις. Αμπράβο. Δεν πληρώνουν και πολύ καλά τους βουλευτές. Δεν θέλουμε να δυσκολεύουμε τα πράγματα. Είσαι φοβερός. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Πάρα σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά Δυσσή και Ακέλ εδώ στην παρέα μας. Και στην παρέα μας και Ακέλ, για να δούμε την επόμενη μέρα και τις πολιτικές προεκτάσεις αυτής της παύσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο Ατήλας...